κόλαση υπάρχει. Α. Υπάρχει και θα υπάρχει. Έτσι. Τι είναι η κόλαση? Ουσιαστικά η κόλαση τι είναι? Είναι το να μην αγαπάς το Θεό. Αυτό είναι η κόλαση. Έτσι, ο άνθρωπος που πάει στην κόλαση είναι αυτός που δεν αγαπάει το Θεό. Και τι σημαίνει δεν αγαπάω το Θεό? Δεν τηρώ τις εντολές του. Γιατί λέει ο Χριστός, ποιος με αγαπάει? Αυτός που κάνει το θέλημά μου. Αυτός με αγαπάει. Ένας που δεν αγαπάει λοιπόν το Θεό, βλέπει το Θεό, αλλά τον βλέπει σαν φωτιά και καίγεται. Δεν ξέρω αν έχετε δει την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας. Στη Δευτέρα Παρουσία, σε αυτή την εικόνα, φαίνεται ο Χριστός που κάθεται στο θρόνο και από το θρόνο του Θεού βγαίνουν δύο ποτάμια. Ένα που είναι λευκό και μέσα εκεί είναι όλοι οι Άγιοι, όλοι οι άνθρωποι που έχουν σωθεί. Οι πατριάρχες, οι επίσκοποι, οι ιερείς, οι μοναχοί, οι λαϊκοί, άντρες, γυναίκες, παιδιά, οι πάντες. Και υπάρχει και ένας κόκκινος ποταμός που βγαίνει πάλι από το θρόνο του Θεού. Και εκεί μέσα είναι όλοι οι κολλασμένοι. Οι άνθρωποι που δεν αγάπησαν το Θεό. Που σημαίνει ο Θεός, ανάλογα με το πώς τον βλέπουν οι άνθρωποι, λειτουργεί ή ως φως, και είναι μέσα στο φως του Θεού, μέσα στο λευκό ποταμό οι άνθρωποι, ή ως φωτιά. Βλέπετε, η φωτιά έχει δύο ιδιότητες, δεν έχει? Η μία ιδιότητα είναι να σε φωτίζει, ανάβεις το τζάκι, έχεις φως από το τζάκι και έχεις και θερμότητα. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα όταν θα έρθει ο Χριστός μας? Αυτά τα δύο πράγματα θα χωριστούν. Και αυτή η ενέργεια του Θεού, ότι ο Θεός είναι φωτιά, λέει η Αγία Γραφή, ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Αυτό το πυρ λοιπόν θα διαχωριστούν οι δύο ιδιότητες. Και το μεν φως θα το βλέπουν οι Άγιοι, οι άνθρωποι που θα σωθούν, θα βλέπουν το Θεό ως φως και θα χαίρονται. Οι άνθρωποι που θα πάνε στην κόλαση θα βλέπουν πάλι το Θεό, αλλά την άλλη ιδιότητα, τη φωτιά, την καυστική ιδιότητα και θα καίγονται. Καταλάβετε. Γιατί δεν θα αγαπάνε το Θεό. Βλέπεις, ας πούμε, έναν άνθρωπο, το καταλάβουμε από τα ανθρώπινα, που μισεί έναν άλλον άνθρωπο. Έχει μίσος. Όταν τον βλέπει αυτόν τον άνθρωπο που μισεί, τι αισθάνεται μέσα του? Αισθάνεται χαρά? Όχι, καίγεται. Σου λέει να τον πιάσω, να τον πνίξω, να τον σκοτώσω, να του δείξω εγώ. Τι κάνει? Βασανίζεται, υποφέρει. Καίγεται. Μόνο που τον βλέπει τον άλλο. Έτσι θα γίνεται και με το Θεό. Θα πεις, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που να μισούν το Θεό? Βέβαια υπάρχουν. Βέβαια. Γιατί εμπνέονται από τον διάβολο, ο οποίος κατεξοχή μισεί το Θεό. Και βάζει τέτοιο μίσος και στους ανθρώπους. Βλέπετε με τι μίσος μιλάνε μερικοί άνθρωποι και στα μέσα αυτά της μαζικής εξαπάτησης, το λέω. Λοιπόν, με πολύ μίσος μιλάνε. Και για την Εκκλησία, για τους παπάδες, για τους ανθρώπους τους πιστούς. Τι τους λένε? Χριστιανοταλιμπάν, κολλημένους, παλαιομοδίτες και ένα σωρό τέτοιο. Λοιπόν, βγάζουν το μίσος τους. Έτσι θα βγάζουν το μίσος τους και στο Θεό. Να σας πω κάτι. Ο Άγιος Παΐσιος, όπως και όλοι οι Άγιοι, αγαπούσε και τον διάβολο. Και έκανε προσευχή να σωθεί και ο διάβολος. Έκανε και νηστεία. Μία ολόκληρη εβδομάδα την αφιέρωσε σε προσευχή και νηστεία για να σωθεί ο διάβολος. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Και μόλις τέλειωσε η νηστεία και η προσευχή, τι έγινε? Είδε το διάβολο σαν ένα σκύλο, ο οποίος τον κορόιδευε, του βγάζει τη γλώσσα του και του λέει, τι λες, λέει, να μετανοήσω στο Θεό? Εγώ, λέει, να μετανοήσω, να πω στο Θεό συγγνώμη? Ο Θεός να μετανοήσει. Βλέπετε η ανέδεια. Να λέει ο διάβολος ότι ο Θεός έκανε λάθος και ο Θεός πρέπει να μου ζητήσει συγγνώμη, όχι να ζητήσω εγώ συγγνώμη στο Θεό. Καταλάβατε, αυτή είναι η ανέδεια. Εγώ σου λέει να πω συγγνώμη, ο Θεός να πει συγγνώμη σε μένα. Γιατί θεωρεί, το παίζει αδικημένος. Έτσι κάνουν οι άνθρωποι οι διαστραμμένοι, το παίζουν και αδικημένοι, το παίζουν και θύματα. Ενώ αυτοί είναι οι θύτες, το παίζουν θύματα. Αυτοί θυσιάζουν τους άλλους και το παίζουν και αδικημένοι. Λοιπόν, και κατ' εξοχήν, τέτοιος είναι ο διάβολος. Και τι πάει σπέσος, λέει, έχασα μια εβδομάδα, λέει, με αυτόν τον αχαήρευτο, τον διάβολο. Θα μπορούσε να κάνω τόση προσευχή, λέει, μια εβδομάδα για τους ανθρώπους. Και την έχασα την εβδομάδα αυτή με αυτόν. Αυτός δεν θέλει να μετανοήσει. Με τίποτα δεν θέλει να πει συγγνώμη.
Λοιπόν. Είπατε, Γιάννα, ο διάβολος έχει την ευκαιρία. Αν σε έχει, βέβαια. Ναι, έχει, έχει αυτεξούσια ο διάβολος, προσέξτε. Και οι άγγελοι έχουν αυτεξούσια, όπως και εμείς. Έχουν ελευθερία δηλαδή. Και οι άγγελοι δεν είναι αναγκασμένοι να είναι καλοί. Απόδειξε ότι κάποιοι από τους αγγέλους έγιναν κακοί. Έτσι και, πέσανε. Και οι άνθρωποι που είναι στην κόλαση, γιατί δεν έχουν ελευθερία. Γιατί το έχει πει ο Θεός, ότι εν το άδειο και στη μετάνοια. Δεν μπορεί να μετανοήσεις μετά θάνατο. Ο διάβολος έχει ευκαιρία μια ζωή. Ο διάβολος δεν έχει σώμα, δεν έχει θάνατο ο διάβολος. Έτσι, εμείς έχουμε θάνατο. Και ο Θεός έχει ορίσει τη μετάνοια μέχρι το θάνατο. Πόσο κρατάει μια μετάνοια έτσι, να μετανοήσει ο άνθρωπος, και ένα λεπτό φτάνει. Ο ληστής πόσο χρειάστηκε για να μετανοήσει? Μερικές ώρες. Πάνω στο Σταυρό, μετανόησε, μπήκε πρώτος στον Παράδεισο. Και ο Θεός μας δίνει 50 χρόνια, 70 χρόνια, 100 χρόνια. Πόσο να σου δώσει? Και λες, δεν μου έφτασε να μετανοήσω. Πώς δεν σου έφτασε? Ο ληστής σε λίγες ώρες, τάκ, τάκ, μπήκε στον Παράδεισο, πρώτος.